Πάμε λοιπόν να ρίξουμε το βάρος στα ρεπορτάζ. Ξεκινάμε με αυτό του Παναθηναϊκού και τον Διονύση Δεσίλα, να δούμε πώς προετοιμάστηκε η ομάδα του Αλόνσο για ένα μάτς. Νομίζω, Διονύση, ύστερα για τα όσα έχουν προηγηθεί και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μεσοβδόμαδα, ειδικών συνθήκων. Καλησπέρα. Γιάννη μου, τι κάνεις? Καλά, καλά. Όχι απλά ειδικών συνθήκων. Για τον Παναθηναϊκό αποκτά χαρακτήρα τελικού, όσο και αν είναι νωρίς. Mm-hmm. Κατάλαβες, ότι δεν είμαστε στον Απρίλη. Γι' αυτό το λέω. Είναι νωρίς, αλλά αποκτά ένα χαρακτήρα τελικού. Βέβαια, από τη στιγμή που γκέλαρε για ΑΕΚ, ζητήθηκε και μια ευκαιρία. Σίγουρα. Έτσι. Για τον Παναθηναϊκό. Και βλέπεις ότι είμαστε ένα πρωτάθλημα που όλοι οι μεγάλοι βασανίζονται. Από εκεί που θα το περιμένεις. Mm. Από εκεί που θα το περιμένεις. Δηλαδή πήγε τώρα η ΑΕΚ, αλλά παιδί μου στο Αγρίνιο, είχε μια όθηση από τον τέρμι με τον Παναθηναϊκό. Λίγοι περίμεναν ότι θα είχαν μια τέτοια εξέλιξη. Ωστόσο δεν έχουμε. Και είναι, θέλω να πω ότι είναι πολλές οι τέτοιου τύπου εξελίξεις μέχρι τώρα για τους μεγάλους. Ή τέλος πάντων αρκετές. Οπότε είναι από τη μία τελικός για τον Παναθηναϊκό. Ένα μάτς που θέλει πάρα μα πάρα πολύ τη νίκη. Και για όσα έχουν προηγηθεί. Συγγνώμη και για την εντέρμη με τον Ολυμπιακό. Και πάντα στο εντέρμη με τον Ολυμπιακό. Τα εντέρμη αιωνίων έτσι είναι. Και οι δύο θέλουν τη νίκη. Έτσι λοιπόν και ο Παναθηναϊκός. Και από την άλλη είναι και όπως σου είπα και μια ευκαιρία. Μετά και την ήττα της ΑΕΚ. Το Παναθηναϊκό να ολοκληρώνει λοιπόν την αποστολή, την προετοιμασία του. Να ανακοινώνει αποστολή ο Ντιέγκο Αλόνσο, πήρε 24 παίκτες. Είναι έξω ο Βαγιανίδης, ξανά. Στην 24η, εντάξει, είναι ο Νίκας. Τραγκόσκι, Λοντίκιν, Λίλο, Μαξ, Σέτιεφελτ, Τζέκα, Ιωαννίδης, Σουναή, Σπόραρ, Τερτέμπα, Κασέτα, Στίγκασον, Τέριν, Μαντίνη, Μαξίμοβιτ, Γετβάη, Μλαντένοβιτ, Κότσιρα, Πελίστρι, Γερεμέγευ, Τζούριτσιτ, Μπάλτοκ, Νίκας και Αράο είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Επί της ουσίας με μια μισή προπόνηση ο Παναθηναϊκός, γιατί εντάξει υπήρχε το ευρωπαϊκό παιχνίδι για την ομάδα, αλλά έτσι είναι αυτά. Με τους πράσινους να θέλουν να βγάλουν αντίδραση, να θέλουν να δείξουν ένα καλό πρόσωπο, κυρίως όμως, δηλαδή και καλό πρόσωπο να μην δείξουν, που θα είναι το καλύτερο, θα είναι το ιδανικό αυτό, να θέλουν να πάρουν την νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό. Θα έχουμε αλλαγές δεδομένα στο βασικό σχήμα. Δηλαδή νομίζω ότι θα δούμε να επιστρέφει ο Τετέ, να επιστρέφει ο Φώτης Ιωαννίδης, το βασικό σχήμα που δεν ήταν στο βασικό σχήμα στην Πανιαλούκα. Θα δούμε τον Ουναΐ, θα δούμε τον Αράο, θα δούμε άλλη μια αλλαγή στην άμυνα, μπορεί και δύο αλλαγές στην άμυνα. Μπορεί να δούμε Μπάλτοκ και Γετβάη για τον Παναθηναϊκό. 5-6 αλλαγές να τις έχει η ομάδα στο παιχνίδι αυτό, το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Λογικό. Μπορεί να δούμε μια ενδεκάδα η οποία να είναι ίδια με αυτή απέναντι στην ΑΕΚ και τον Πελίστρε του Τζούριτσιτς, γιατί κάπου προς τα εκεί κοντά είμαστε. Πιθανό. Mm-hmm. Βέβαια ο Πελίστρι δεν ήταν με την Μπόρα, δεν ήταν καλός, δεν είχε καλή απόδοση. Αλήθεια είναι αυτό. Ωστόσο είναι πιθανό, έχει πάρει και δύο μάτς ο Τζούριτς. Από την άλλη και ο Τζούριτς δείχνει επιθετικά να είναι καλά, όμως θες και εξτρέμ σε τέτοια μάτς που να βοηθάνε και πίσω. Σωστά. Θυμόμαστε όλη τη συζήτηση που είχε γίνει στο τέρμι με την ΑΕΚ. Είναι πιθανά όλα αυτά, σου λέω πιθανά γιατί σου λέω και πάλι μια μισή προπόνηση έγινε. Μία επιτυχία, γιατί η πρώτη ήταν χαλάρωμα για τους ποδοσφαιριστές μετά την επιστροφή τους από την Μπανιαλούκα. Και περιμένουμε αυτές τις 5 με 6 αλλαγές εκτός απρόκτου να κάνει ο Ντιέγκο Αλόνσο στο αυριανό ντέρμπι. Πώς περιμένεις ότι θα το προσεγγίσει? Μάτς στο οποίο θα έχει την υπομονή του, μάτς στο οποίο θα επιχειρήσει να πρεσάρει, να το τρέξει, τι περιμένεις? Το λέω γιατί ενδεχομένως και το timing, το οποίο όπως είπες και εσύ δίνει έναν χαρακτήρα τελικού στο αυριανό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, ενδεχομένως να δημιουργήσει ζήτημα στο μυαλό του προπονητή του Παναθηναϊκού για το τι σωστά τακτική το θα ακολουθήσει. Σωστά το λέει. Κοίτα να δεις. Όπως έχουμε δει, θα σου βάλω δύο άξονες στη συζήτηση αυτή. Ο πρώτος είναι ότι όπως έχουμε δει μέχρι στιγμής στον Παναθηναϊκό του Αλόνσο, δεν ξέρεις και τι να περιμένεις. Δηλαδή, βλέπεις, για παράδειγμα, πάμε στο πρόσφατο μάτς με την Μπόρατς. Ο Παναθηναϊκός με την Μπόρατς μπήκε στο πρώτο εικοσάλεπτο δυνατά. Ναι. Μετά είχε αυξομοιώσει την αποδοσή του. Μετά ξανανέβηκε και έχασε ευκαιρίες. Δηλαδή έχει διαστήματα καλά ο Παναθηναϊκός. Τώρα σε τακτικό επίπεδο έχω την αίσθηση ο Παναθηναϊκός το πάει πολύ στην υπομονή.
Βέβαια, επειδή παίζει και εντός έδρας, μπορεί ρε παιδί μου να του δοθούν οι προϋποθέσεις στο ξεκίνημα να μπει δυνατά και με τον κόσμο του, ξέρεις, με μια ορμή για να ευνηδιάσει τον Ολυμπιακό. Ένα τρίτο που θέλω να βάλω στην κουβέντα είναι το εξής. Ο Παναθηναϊκός του Αλόνσο τι έχει δείξει μέχρι στιγμής. Αν ο αντίπαλος τον περιμένει, είναι και πιο άνετος στην κυκλοφορία του και δημιουργεί πράγματα. Αν ο αντίπαλος τον πρεσάρει, εκεί υπάρχει θέμα. Βλέπε Μπόρατς όταν τον πρέσαρε ένα δεκάλεπτο, 15 λεπτό στο πρώτο ημίχρονο. Βλέπε ΑΕΚ. Όταν η ΑΕΚ τον πρέσαρε στο πρώτο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να αναπτυχθεί καλά. Ναι, ναι. Όταν η ΑΕΚ γύρισε προς τα πίσω, έδωσε μέτρα στον Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός κυκλοφόρησε καλά. Δεν έκανε όμως καθαρές φάσεις. Αλλά κυκλοφόρησε καλά, πήρε κατοχή. Με αυτή είναι να το λέω. Έχω την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός θα μπει για να πρεσάρει τον Παναθηναϊκό. Οπότε εκεί θα πρέπει να δούμε πώς ο Παναθηναϊκός αυτό το pressing θα το αντιμετωπίσει. Γιατί μέχρι στιγμής το pressing αυτό δεν το αντιμετωπίζει καλά. Ναι. Έτσι. Θα φανεί. Όπως και να έχει ένα παιχνίδι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό με υποχρέωση νίκης. Θα πει κάποιος, μπορείς να υπογράψεις συμβόλαιο για νίκη σε ντέρμπι. Όχι φυσικά. Σε κανένα μάτς, πόσο μάλλον σαν ντέρμπι. Αλλά είναι υποχρεωμένος ο Παναθηναϊκός αυτό το μάτς να το πάρει και να πάρει σημαντικούς βαθμούς, να εκμεταλλευτεί την κέλα της ΑΕΚ, να ανεβάσει το ηθικό του. Να πάει μετά τη διακοπή λίγο πιο ήρεμος, να χτίσει πάνω σε αυτό το ντέρμπι, γιατί είναι πολύ καλό για μια ομάδα η οποία έχει περάσει μια μίνι κρίση, έστω και αυτή μας τον Οκτώβριο, να χτίζεις πάνω σε νίκη επί του αιωνίου αντιπάλου, για το ψυχολογικό κομμάτι λέω. Ναι. Δηλαδή ναι. Μιλάμε για τη μητέρα των μαχών, είναι το μεγαλύτερο μάτι του ελληνικού ποδοσφαίρου, αν πάρεις μια νίκη και χτίσεις πάνω σε αυτό, θεωρητικά είναι πολύ καλό και θετικό. Ναι. Έτσι, εν ώψη της συνέχειας. Να δούμε ποιος θα είναι ο τελικός αριθμός του κόσμου. Πάντως η κακοκαιρία έκανε σήμερα την εμφάνισή της στην Αττική και αύριο μια χαρά από καιρό. Καλό αυτό. Γιατί υπήρχε και μια φοβία ότι αύριο μπορεί να έχει βροχή ημέρα, αλλά μάλλον την απέφυγε ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Ναι, πάνε καλά πάντως τα εισιτήρια και μετά και την κίνηση χθες, τη φετινή της ΠΑΕ, με αυτό το κίνητρο που έδωσε. Γιατί είναι ξεκάθαρο, ακούσαμε και το Σταμάτο Γαρί, τον υπεύθυνο επικοινωνίας που έπανε στο πρωί που βγήκε το ραδιοφωνό που είπε ότι θέλουν ένα γεμάτο ΑΚΑ και με Ολυμπιακό και με Τσέλσι. Με αυτή την κίνηση που έγινε λοιπόν, ότι όποιος πάρει 40.000 που έχουν πάρει θα πάρουν εισιτήριο, με τον Ολυμπιακό θα έχουν πρόσκληση με την δωρεάν πρόσκληση με την Τσέλσι. Μπορεί ο κόσμος, υπάρχουν ακόμα κάποια εισιτήρια στο pao.gr, στο σελίδες ΠΑΕ, να μπει και να δει. Και κάποιοι που δεν έχουν πάρει στήριο να προμηθευτεί και να δει τις λεπτομέρειες για αυτό το οποίο έχει ανακοινώσει από χθες η πράσινη ΠΑΕ. Καλά πάνε τα εισιτήρια, δεν μπορώ ακόμα να σου πω τελικό αριθμό. 45 μπορεί και παραπάνω. Μπορεί και παραπάνω, γιατί μέχρι το πρωί είχαν φύγει κοντά στις 35.000 πέρα από τα διαρκείας. Γι' αυτό σου λέω μπορεί και παραπάνω. Θεωρώ ότι θα πάρουν και κάποιοι και αύριο. Μέχρι το απόγευμα, το μεσημέρι. Οπότε να δούμε ποιος θα είναι ο τελικός αριθμός στο Ολυμπιακό Στάδιο για τον ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Ωραία, ωραία Δήμης. Σε ευχαριστώ πολύ.